Τι είναι το θέμα με τον Σκυλάκο, τον πιο πιστό φίλο του Βρετανού, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο εστιατόριο του στο λιμάνι των Χανίων. Και αυτός ο Σκυλάκος, αυτό το σκυλάκι, αυτός ο πιστός φίλος θέλει μια οικογένεια. Θα συνομιλήσουμε με την κυρία Όλγα Λιάρα, είναι μέλος του Φιλοζωικού Συλλόγου Χανίων, η προστασία των ζώων. Κυρία Λιάρα, να σας ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά για την παρέμβασή σας εδώ στην Κρήτη TV. Καλησπέρα, εμείς ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον. Τα έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν. Να μας πείτε λίγο, ο Σκυλάκος βρίσκεται στο σπίτι μέλους του συλλόγου σας, ωστόσο απευθύνεται έκκληση προκειμένου να βρει προσωρινά μια οικογένεια μέχρι να επικοινωνήσετε με την οικογένεια του Βρετανού. Να μας πείτε λίγο που βρισκόμαστε. Προς το παρόν φιλοξενείται από μέλος μας. Έχει βγει έκκληση για φιλοξενία και υιοθεσία. Όχι μόνο για τον Σκυλάκο, αλλά για όλα τα ζώα, γιατί είχε και άλλα ζώα που πρόσεχε ο άνθρωπος. Έχει βγει έκκληση, υπάρχει ενδιαφέρον και για υιοθεσίες και για φιλοξενία. Βέβαια, πάντα ελέγχονται όλα τα άτομα που ενδιαφέρονται. Από εκεί και πέρα, περιμένουμε και από την οικογένεια να δούμε πώς θα προχωρήσει όλο το θέμα. Μάλιστα. Έχει χτυπήσει το τηλέφωνο, έχει ενδιαφερθεί κόσμος. Ναι, υπάρχει. Από την πρώτη στιγμή υπήρχε. Αυτό που λέμε είναι, χαριτολογώντας βέβαια πάντα, ότι αυτά που αρχικά έχουν άσχημη τύχη, στο τέλος είναι τα πιο τυχερά, γιατί ο κόσμος ευαισθητοποιείται περισσότερο όταν κάτι είναι έτσι πολύ άσχημα, ένα κάποιο άσχημο περιστατικό. Ελπίζουμε όλο αυτό το ενδιαφέρον να είναι για όλα τα αδέσποτα που ψάχνουν σπίτι. Ξέρετε, στο μέτωπο της διαχείρισης των αδέσποτων εδώ σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης προκύπτουν και καλές ειδήσεις. Γιατί ξέρετε ότι σε κλάσματα δευτερολέπτου και μέσα από κακοποίηση ζώων, πολλά τα περιστατικά στην Κρήτη, δυσφημεί την περιοχή, αλλά σε περιπτώσεις όπως του Σκυλάκου εκεί στα Χανιά χτυπάει το τηλέφωνο και είναι και ένα ελπιδοφόρο μήνυμα, ένα μήνυμα ελπίδας. Είναι κάτι αισιόδοξο. Σίγουρα είναι αισιόδοξο να βλέπουμε ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος ενδιαφέρεται να δώσει ένα σπίτι σε αυτά τα άστεγα. Είτε είναι άστεγα όλοι γεννηθήκανε, είτε γιατί παρατηθήκανε στο δρόμο, ή γιατί κάτι συνέβη, όπως τώρα με την περίπτωση του Άγγλου, κάτι συνέβη στον Κηδεμόνα. Το σκυλάκι βρέθηκε στο εστιατόριο πάνω να κλαίει. Ορίστε. Το σκυλάκι βρέθηκε πάνω στο ημιβυθισμένο εστιατόριο, σωστά. Ναι, βρέθηκε ουσιαστικά να επιπλέει να προσπαθεί να κρατηθεί στη ζωή από, τα θράψματα, από το ερείπιο του. Σωστά, ναι. Σε τι κατάσταση ακριβώς βρέθηκε, κυρία Λιάρα? Σε τι κατάσταση βρέθηκε το σκυλί? Ο σκύλος ήταν σε σοκ. Ήταν σε κατάσταση σοκ. Καταλαβαίνετε τι έζησε το καημένο το σκυλάκι. Άνθρωπος να ήταν, θα ήταν σε κατάσταση σοκ, που μπορεί να κάπως να συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει. Φανταστείτε ένα ζώο το οποίο δεν μπορεί να καταλάβει γιατί συμβαίνει. Ήταν σε κατάσταση σοκ, ευτυχώς το περισυνέλεξαν. Ευτυχώς σιγά σιγά και με τη βοήθεια της εθελόντριας, ευτυχώς έχει αρχίσει και συνέρχεται. Έχει αρχίσει να νιώθει έτσι λίγο πιο οικία. Μάλιστα. Πιστεύω ότι ευτυχώς είχε μικροτσίπ το σκυλάκι και τουλάχιστον γνωρίσαμε το όνομά του, έτσι ώστε να ακούσει τουλάχιστον μια λέξη οικία. Αυτό σημαίνει για ότι να ο Βρετανός, κάπως να συνέρχεται. Ο Βρετανός ήταν ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος για να βάλει τσιπάκι στο σκυλάκι. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος ήταν ευαίσθητος, φιλόζος, θα πρόσεχε. Τι άλλα ζωάκια είχε? Σίγουρα. Είδα και άλλα σκυλάκια και γατιά φρόντιζε ο άνθρωπος. Ας ελπίσουμε μέχρι τη Δευτέρα να έχει βρεθεί μια οικογένεια, να μεταφέρουμε αυτό το αισιόδοξο μήνυμα. Είναι πολλά τα μηνύματα τα οποία έχουμε λάβει και εμείς οι δημοσιογράφοι να βοηθήσουμε την ιστορία. Είναι μια συγκινητική ιστορία. Ακουμπά ευαίσθητους ανθρώπους και εδώ στην Κρήτη η ευαισθησία νομίζω κυριαρχεί σε πολλές οικογένειες, σε πολλούς ανθρώπους. Κάποιος ο οποίος θέλει να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας, πώς μπορεί να έρθει, κυρία Λιάρα? Στο mail του συλλόγου, είτε στο Facebook του συλλόγου. Μάλιστα.
φιλοσοφικός σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων, όπως και να το ψάξουν θα βρουν είτε τη σελίδα για το mail, είτε για το... Το mail είναι hania.pets.gmail.com, αλλά είτε στη σελίδα είτε στο Facebook μπορούν να επικοινωνήσουν, ας πούμε. Ναι, μάλιστα. Στο Facebook και περισσότερα μηνύματα στο Facebook έρχονται. Κυρία Λιάρα, βέβαια, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε τη Δευτέρα θα έχουμε θετικά μηνύματα.